Καλή σας ημέρα, κύριε Μεταξά. Καλημέρα σας, κύριε Κλουμπέρη, και καλημέρα σε όσους και όσους μας ακούνε. Είναι η συγκυρία τέτοια που νομίζω έχει αξία να σταθούμε λίγο στα εργασιακά, όχι σε ελεύθερες διαπραγματεύσεις, λέει η κυβέρνηση. Αντιπροτείνει όμως ένα μηχανισμό που θα διαμορφώνει το μισθό, λαμβάνοντας υπόψη διάφορες παραμέτρους. Τι συμπέρασμα βγάζετε εσείς? Η κυβέρνηση, στην ουσία, συνεχίζοντας στο δρόμο της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και στα πλαίσια των σχετικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τρόπο προσδιορισμού του κατώτατου μισθού και στη χθεσινή συνάντηση, επιβεβαίωσε τα εξής. Πρώτον, ότι εξακολουθεί να απαγορεύει την όποια συλλογική διαπραγμάτευση για την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Δεύτερο, ότι απορρίπτει κάθε συζήτηση για επαναφορά της αρχής της ευνοϊκότερης σύμβασης. Που αυτό σημαίνει ότι η εργοδοσία θα μπορεί και να παρακάμπτει την όποια συλλογική σύμβαση εκτιμάει ότι της κοστίζει περισσότερο. Τρίτο, ότι απορρίπτει την επαναφορά της μετενέργειας των συλλογικών συμβάσεων, ότι εξακολουθεί να μην επιβάλλει την υποχρεωτικότητα σε κλαδικές συλλογικές συμβάσεις και απορρίπτει την επαναφορά των τριετιών για όλους τους εργαζόμενους αναδρομικά, ουσιαστικά κλέβοντας τις προσαυξήσεις και παραπέμποντας στο μακρινό 2027. Καταλαβαίνετε ότι η συζήτηση, ναι, και να το πω έτσι, η επιβεβαίωση μεριάς της κυβέρνησης των ζητημάτων αυτών σε σχέση με τους εργαζόμενους, με την εργατική τάξη, που γίνεται την ίδια στιγμή που καταθέτει έναν ακόμα αντιλαϊκό προϋπολογισμό και που σχεδιάζει να συνεχίσει την επίθεση στα λαϊκά στρώματα στο εσωτερικό, νομίζω ότι δεν αφήνει κανένα πάντως, περιθώριο. Κύριε Μεταξά, η κυβέρνηση παρουσιάζει μια διαφορετική εικόνα και για την κοινωνία και για την οικονομία. Νομίζω είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι ευημερούν οι αριθμοί, δυστυχεί η κοινωνία. Το ζητούμενο βέβαια για τους πολίτες είναι να καταλάβουν ότι σε αυτή την κατάσταση υπάρχει εναλλακτική. Υπάρχει εναλλακτική. Υπάρχει εναλλακτική, και αυτό που λέει το ΚΚΕ. Που δεν θα τους κάνει όμως χειρότερα και από αυτό που είναι σήμερα. Ιδιαίτερα τώρα, αυτή την περίοδο, ναι, που ο αμαρτωλός χώρος της σοσιαλδημοκρατίας ψάχνει να βρει αρχηγούς για να αναστηλώσει, να αναστηλωθεί και να σπείρει ξανά τις ίδιες αυταπάτες που μας έχουν οδηγήσει στη σημερινή κατάσταση, στην κοινή στρατηγική πορεία που είχε και έχει με τη Νέα Δημοκρατία. Το ΚΚΕ λέει ότι απέναντι σε αυτή την επίθεση πραγματική αντιπολίτευση είναι και μπορεί να γίνει πιο δυνατή. Είναι ο λαός, είναι η εργατική τάξη, είναι οι εργαζόμενοι όταν οργανώνονται, όταν βγαίνουν στο προσκήνιο, όταν αντιπαλεύουν την κυβερνητική πολιτική και όταν πιστέψουν ότι μπορούν με τη δική τους τη δράση να αλλάξουν συνολικά τα πράγματα. Και όταν λέμε να αλλάξουν συνολικά τα πράγματα, κύριε Κλουμπέρη, εμείς το ΚΚΕ το λέμε συγκεκριμένα. Η εργατική τάξη έχει τη δυνατότητα να παράγει και έχει τη δυνατότητα αυτό που παράγει να το καρπώνεται ίδια και να μην επιτρέπει να το παίρνει μια χούφτα από μονοπωλιακούς ομίλους και άλλα παράσιτα της κοινωνίας και να το χρησιμοποιεί εναντίον της. Και η συγκυρία δεν αφορά μόνο το εσωτερικό. Αφορά και αυτά που γίνονται στην περιοχή μας. Γιατί είναι η ίδια η μήτρα που γεννάει την επίθεση στο εσωτερικό και τις επιθέσεις στους λαούς, ναι, με τους πολέμους και όλα αυτά. Επειδή είναι όλο αυτό το δυστοπικό, ακρίβεια, κατάρρευση υγείας, ιδιωτικοποίησης, πόλεμοι, διαμορφώνεται μια τέτοια κατάσταση δυστοπική. Δεν είναι όμως λόγοι όλοι αυτοί για ένα μέτωπο, κύριε Μεταξά, αντιπολιτευτικό και στη Βουλή και στην κοινωνία? Γιατί πολλοί λένε ότι ακολουθεί το ΣΚΚΕ ένα μοναχικό δρόμο. Ακούσαμε πριν να λέτε αμαρτωλή σοσιαλδημοκρατία, ίδιες πολιτικές. Είναι λόγοι ακριβώς για ένα λαϊκό μέτωπο, εργατικό λαϊκό μέτωπο, όπου η εργατική τάξη μαζί με τους βιοπαλαιστές αγρότες, τους επαγγελματίες, με τους φοιτητές, ναι, θα συνενωθούν σε ένα μεγάλο ποτάμι, το οποίο μέτωπο αυτό πρέπει να βγάλει τα συμπεράσματα από όλη την πορεία των προηγούμενων χρόνων. Ναι. Και άμα δεν βγάλει αυτά τα συμπεράσματα, θα καταλήξουμε μία από τα ίδια. Και θα καταλήξουμε σε αυτό που υπάρχει ακόμα και κάνουμε μια μεγάλη μάχη εμείς στο ΚΚΕ να το αντιστρέψουμε, μια απογοήτευση σε έναν κόσμο ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια, πριν από 10 χρόνια και ήταν στο δρόμο του αγώνα, αλλά απογοητεύτηκε από την σοσιαλδημοκρατία που κεφάλι είχε πάρει πριν από 10 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ στον ανταγωνισμό με το ΠΑΣΟΚ, απογοητεύτηκε
και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο σπίτι του αυτός ο κόσμος. Ναι. Άρα λοιπόν τα συμπεράσματα από την πορεία και αυτό που είπατε και εσείς, επαναλαμβάνοντας αυτό που είπα, από την αμαρτωλή σοσιαλδημοκρατία, τα συμπεράσματα αυτά πρέπει να γίνουν διδάγματα για το σήμερα, πραγματικά σε ένα δυστοπικό παρόν και μέλλον, το οποίο έχει κάτω στον παρανομαστή του μία φράση. Καπιταλιστική οικονομία. Τώρα για να το καταλάβουμε, για να γίνει πιο σαφές. Άρα εσείς λέτε ότι αυτός ο κόσμος που είχε ψηφίσει είτε ΣΥΡΙΖΑ είτε ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα χρόνια, ότι θέλετε να συναντηθείτε, ότι βρίσκεται κοινά παιδεία με τον κόσμο, εννοώ, με τη βάση. Εμείς ακριβώς λέμε το εξής. Λέμε ότι αυτός ο κόσμος που είτε ψήφιζε το ΠΑΣΟΚ είτε το ΣΥΡΙΖΑ, ναι, είτε και στήριξε και τη Νέα Δημοκρατία στη λογική του μικρότερου κακού, ναι, ιδιαίτερες εκλογές του 19 και τις περσινές εκλογές, και είναι εργαζόμενοι, είναι αγρότες, είναι επαγγελματίες, νομίζουμε ότι η θέση τους δεν είναι αυτή τη στιγμή στο, να το πω, στον καναπέ. Ναι. Δεν είναι στην απογοήτευση. Δεν είναι σε μια μαυρίλα που παρουσιάζονται και κυρίως δεν είναι σε μια λογική που λέει ότι πρέπει να ψάξουμε να βρούμε έναν δίθεν ικανό ηγέτη, κάποιον που τα λέει καλά, κάποιον ο οποίος μπορεί να έχει ένα ρεύμα στήριξης των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δεν ξέρω εγώ τι, για να αλλάξουν τα πράγματα. Για τον κύριο Κασελάκη έχουμε... λέτε τώρα. Γενικότερα λέω. Αυτά τα έχουμε ξαναδεί. Αυτό που χρειάζεται είναι το εξής. Είναι μια στρατηγική αντιπολίτευση απέναντι όχι μόνο στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά κυρίως απέναντι στους μονοπωλιακούς ομίλους της χώρας, απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί από εκεί απορρέουν όλες οι πολιτικές που ακολουθούν και ακολουθούσαν όλες οι κυβερνήσεις τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή στους χώρους δουλειάς. Χθες η κυρία Κεραμέως που είπε αυτά που είπε, για να έρθω έτσι όπως ξεκινήσαμε. Δεν σας προκάλεσε κάποια έκπληξη, φαντάζομαι. Μα καταρχάς μίλησε εξ ονόματος των επιχειρηματικών ομίλων της χώρας. Ποιανού τα συμφέροντα εκείνη τη στιγμή υπερασπίστηκε. Εντάξει, υπουργός εργασίας είναι πάντως. Υπουργός εργασίας είναι. Σε ένα σύστημα λοιπόν και σε ένα κράτος που τελικά και ο υπουργός εργασίας είναι ο υπουργός των βιομηχάνων. Λοιπόν, το επόμενο αυτό αγωνιστικό ραντεβού λοιπόν, του ΚΚΕ, κύριε Μεταξά. Κοιτάξτε, δεν είναι και, να σας πω και για το είπατε με έναν τρόπο. Ως ορόσημο εννοώ, δεν εννοώ. Εντάξει, ναι, ξέρουμε ότι καθημερινά αγωνίζεστε. Εντάξει. Ναι, οι κομμουνιστές καταρχάς δίνουν τη μάχη αυτή την περίοδο, ώστε να είναι επιτυχημένες οι απεργιακές κινητοποίησεις σε όλους τους κλάδους. Προχθές είχαμε τη μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση στους διανομείς, ναι, που ήταν πραγματικά πετυχημένη. Αύριο είναι η απεργιακή κινητοποίηση των υγειονομικών, ναι, και φυσικά θα ακολουθήσουν και άλλες μεγάλες μάχες στους κλάδους, όπως την επόμενη Τετάρτη στους εκπαιδευτικούς, με κορύφωση τη μεγάλη, μάλιστα, πανελλαδική απεργία στις 20 Ωραία. Του Νοέμβρη. Εδώ είμαστε να τα λέμε. Οι κομμουνιστές λοιπόν δίνουν τη μάχη στα σωματεία μαζί με άλλους αγωνιστές, ώστε να ξεδιπλωθεί το επόμενο διάστημα ένα τέτοιο μεγάλο λαϊκό ποτάμι, το οποίο είναι και η μόνη πραγματική λαϊκή εργατική αντιπολίτευση που μπορεί να ανατρέψει κάθε επίθεση και από αυτή την κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για καλά, τη συνομιλία μας.